Κυρία Κομνηνάκα, η κυβέρνηση στηρίζει διαχρονικά τις δομές υγείας στα νησιά, με σεβασμό στους νησιώτες και με γνώμονα την παροχή καλύτερων και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τις μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες των νησιών. Προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες σε υγειονομική στελέχωση, έχοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις δύσκολες συνθήκες μετακίνησης στην υπόλοιπη χώρα. Ειδικά για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Σάμος, όλα τα αιτήματα για ενίσχυση σε υγειονομικό προσωπικό ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. Ειδικότερα και για το νοσοκομείο της Σάμου, για το οποίο ρωτάτε, τόσο πέρυσι όσο και φέτος, το δυναμικό ενισχύθηκε και ενισχύεται με επαγγελματίες διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Αναμένεται δε να δοθούν και άλλες θέσεις από την κατανομή των προσλήψεων που δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Πρόσφατα τροποποιήθηκε ο οργανισμός του νοσοκομείου ως προς τη διάρθρωση της ιατρικής υπηρεσίας για να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες και ταυτόχρονα το 2020 συστάθηκαν πέρα από τις οργανικές θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θάμου 16 θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ και 24 θέσεις νοσηλευτικού. Το 2020 και το 2021 δόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου συνολικά 12 θέσεις γιατρών και πιο συγκεκριμένα δόθηκαν μια θέση Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας, μια θέση Επιμελητή Α Καρδιολογίας, μια θέση Επιμελητή Β Χειρουργικής, μια θέση Επιμελητή Β Μευτικής και Γυναικολογίας και μια θέση Επιμελητή Β Παιδιατρικής, για τις οποίες η διαδικασία διορισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επίσης, μια θέση Διευθυντή Παιδιατρικής και μια θέση Επιμελητή Β Εσωτερικής Παθολογίας, για τις οποίες δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί τα πρακτικά στην υπηρεσία μας. Μια θέση Επιμελητή Ορειλά Α, η οποία Επιμελητή Α Ορειλά που βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών. Και προκηρύχθηκαν επίσης μια θέση Επιμελητή Β Πνευμονολογίας, μια θέση Επιμελητή Β Ορειλά, μια θέση Επιμελητή Α Ψυχιατρικής και μια θέση Επιμελητή Α Γαστρεντερολογίας που απέβησαν άγονες. Εντάχθηκε δε στον οργανισμό του νοσοκομείου μια μονάδα αιμοδυναμικού σαν ειδική μονάδα καρδιολογικού τμήματος. Και όσον αφορά το προσωπικό, στο διάστημα της διακυβέρνησης τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πρόληψης 6 γιατρών από προηγούμενη προκήρυξη και επίσης με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ δρομολογήθηκε η κάλυψη άλλων 10 θέσεων προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜ. Έχουν εκδοθεί τα προσωρινά αποτελέσματα όλων των κατηγοριών και αναμένεται φυσικά η κατανομή των 900 θέσεων λοιπού προσωπικού και η κατανομή των 4.000 θέσεων για τους νοσηλευτές. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ειδικότερα για τα κέντρα υγείας της Σάμου, στο κέντρο υγείας της Σάμου, το οποίο όπως ξέρετε απέχει πολύ λίγο από το νοσοκομείο, υπηρετούν 3 μόνιμοι γιατροί ΕΣΥ και 2 επικουρικοί, στο δε κέντρο υγείας στο Καρλόβαση υπηρετούν 15 μόνιμοι γιατροί. Από τους 12 επιμελητές γενικής ιατρικής, οι οποίοι υπηρετούν σε προσωπικές θέσεις, οι 5 καλύπτουν τα περιφερειακά ιατρία, τα Κοντακέικα, Μαραθώκα, Μπολέκα, Μυτιλινιών και στο Κοκάρι. Και με ειδικές συμβάσεις έχουν προσληφθεί οι παιδίατρος και οι καρδιολόγος. Και οι νοσηλευτές είναι 14, ενώ έχουν προσληφθεί και επικουρικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Ευχαριστώ.